Στάντζα 3. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ανθρώπου. 11. Η κάθοδος του δημιουργού. 12. Οι σεληνιακοί θεοί διατάχθηκαν να δημιουργήσουν. 13. Οι ανώτεροι θεοί αρνούνται. Ο Κύριος των Κυρίων ήρθε από το σώμα της. Χώρισε τα ύδατα και έτσι έγινε ουρανός επάνω, ο πρώτος ουρανός, η ατμόσφαιρα ή ο αέρας, το στερέωμα. Η παράδοση γίνεται πάλι συμπαντική. Σύμφωνα με την αρχαιότερη απόδοση στα πουρανά και επαναλαμβάνεται και στην τελευταία μωυσαϊκή απόδοση, στην πρώτη αναφέρεται. Και επαναλαμβάνεται και στην τελευταία μωυσαϊκή απόδοση. Στην πρώτη αναφέρεται. Αυτός ο Κύριος, δηλαδή ο Θεός που έχει τη μορφή του Μπράχμα. Όταν ο κόσμος είχε γίνει ένας ωκεανός, συμπεραίνοντας ότι μέσα στα νερά βρίσκεται η γη και επιθυμώντας να τη σηκώσει, να τη χωρίσει, δημιούργησε τον εαυτό του με άλλη μορφή. Όπως στο προηγούμενο κάλπα, Μανβαντάρα είχε πάρει τη μορφή χελώνας και τώρα πήρε τη μορφή ενός χείρου κτλ. Στην ελοημική δημιουργία, ο Θεός δημιουργεί ένα στερέωμα εν το μέσο των υδάτων και λέει «Ας εμφανιστεί στεγνή γη». Και τώρα έρχεται η παραδοσιακή παρέμφαση στην οποία βασίζεται η εσωτερική καμπαλιστική ερμηνεία. Δώδεκα. Οι μεγάλοι τσόχαν, κύριοι, κάλεσαν τους κύριους της Σελήνης με τα αέρινα σώματα. «Δημιουργήστε ανθρώπους», τους είπαν, «ανθρώπους της δικής σας φύσης. Δώστε τους», δηλαδή στους τσιβά ή μονάδες, «την εσωτερική μορφή τους. Αυτή, μητέρα γη η φύση, θα φτιάξει τα εξωτερικά καλύματα, εξωτερικά σώματα, γιατί αρσενική θηλυκή θα είναι κύριοι της φλόγας επίσης». Στην Ινδία, οι κύριοι της Σελήνης ονομάζονται σεληνιακοί πρόγονοι, πίτροι, και στους εβραϊκούς παπύρους ο ίδιος ο Ιεχωβά είναι ο Κύριος της Σελήνης, συλλογικά σαν πλήθος καθώς και σαν ένας από τους Ελοήμ. Η αστρονομία των Εβραίων και η παρατήρηση των χρόνων κανονιζόταν από τη Σελήνη. Ένας καμπαλιστής, αφού υπόδειξε ότι ο Δανιήλ μίλησε για την πρόνοια του Θεού σε συγκεκριμένους χρόνους, και ότι η Αποκάλυψη του Ιωάννη μιλάει για μια προσεκτικά μετρημένη κυβική πόλη που κατέρχεται από τον ουρανό κλπ. Προσθέτει. Η ενεργοποιώς δύναμη του ουρανού βρίσκεται κυρίως στη Σελήνη, την οποία όλοι οι λαοί τιμούσαν σε ένα βαθμό. Με την ενεργοποιώ όψη της ήταν ο Εβραϊκός Ιεχωβά. Και ο Άγιος Παύλος λέει «Ιεχωβά, εκείνη η λειτουργία της δύναμής του, που κάνει τη στήρα γυναίκα χαρούμενη μητέρα ενός παιδιού, γιατί αυτά είναι τα δώρα του Ιεχωβά, τα οποία είναι και η επιθυμία της γυναίκας, που είναι και το κλειδί για τη μετάβασή της στον άνθρωπο του Θεού». Οι ζωντανές πνευματικές δυνάμεις των αστερισμών σημείωναν ισχυρούς πολέμους από τις κινήσεις και τις θέσεις των άστρων και των πλανητών και ειδικά σαν αποτέλεσμα της συνόδου της Σελήνης, της Γης και του Ηλίου. Ο ενδουιστικός πόλεμος μεταξύ θεών και γιγάντων σημειώθηκε από την έκλειψη του Ηλίου στον ανερχόμενο δεσμό της Σελήνης, εποχή κατά την οποία γεννήθηκε ή παρήχθη από τη θάλασσα η Σρή. Σαράι, η Σρή, σύζυγος του Εβραίου Αβραάμ, που ήταν η Βένους, η Αφροδίτη δηλαδή των Δυτικών, έμβλημα του σεληνοηλιακού έτους ή της Σελήνης της Θεάς της Αύξησης. Επομένως, το μεγάλο μνημείο και ορόσημο της ακριβούς περίοδου του σεληνιακού έτους και μήνα
στο οποίο αυτός ο κύκλος των 19 τροπικών χρόνων του ηλίου και των 235 περιφορών της Σελήνης μπορεί να υπολογιστεί ότι ήταν το όρος Σινά από το οποίο κατέβηκε ο Κύριος Ιεχωβά. Ο Παύλος μιλάει για μια μυσταγωγία όταν αναφέρεται στην ελευθερωμένη γυναίκα του Αβραάμ, γιατί αυτή η Άγαρ, η δούλα δηλαδή, είναι το όρος Σινά στην Αραβία. Πώς μπορεί μια γυναίκα να είναι βουνό και τέτοιο βουνό, όμως κατά μία έννοια ήταν και κατά μία θαυμαστά αληθινή έννοια, το όνομά της ήταν Άγαρ στα εβραϊκά, το οποίο η αριθμή είναι 235, η σε ακριβή μέτρηση ο ίδιος αριθμός ελληνιακών μηνών που ισούται με 19 τροπικά χρόνια για να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να φτιαχθεί η σωστή εικόνα προσομοίωσης. Το όρος Σινά στην εσωτερική γλώσσα αυτής της σοφίας είναι μνημείο του ακριβούς χρόνου του ελληνιακού έτους και μηνός, με τον οποίο ο πνευματικός ενεργοποιός κύκλος μπορεί να υπολογιστεί και ονομαζόταν όρος της Σελήνης. Επίσης, η Σαράη, Σρή, η σύζυγος του Αβραάμ, δεν μπορούσε να κάνει παιδί μέχρι ότου το όνομά της μετατράπηκε σε Σάρα, δίνοντάς της την ιδιότητα αυτής της σεληνιακής επιρροής. Οι αριθμοί αυτοί μας κάνουν 532, που είναι ο μεγάλος ελληνιακός κύκλος σε χρόνια, ο οποίος στη συνέχεια ονομάστηκε Πασχαλινός κύκλος ή Διονυσιακή περίοδος, και 235, που είναι το μέτρο αυτής της γονιμοποιού επιρροής στον κατώτερο 19χρονο κύκλο της. Η αμερόληπτη μελέτη των αντίστοιχων μύθων του Αβραάμ ή Αβραάμ και τη Σαράη ή Σάρα, που ήταν όμορφη στην όψη, καθώς και στους μύθους του Μπράχμα και της Σαραοβάτη ή Σρή, Λάξμη, Αφροδίτης, οδηγεί στις σχέσεις τους με τη σελήνη και το νερό, όπου δείχνει τη σύνδεσή τους. Τα πάντα στις αρχές γραφές είναι αλληγορικά και βασίζονται στην αστρονομία και την κοσμολατρεία, όπου σαφώς συνδέονται με αυτά.